Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και πάμε στον επιτάφιο. Από την πόρτα θα βγει κανονικά. Καλημέρα. Μεγάλο Σάββατο σήμερα λοιπόν, 23 Απριλίου. Έχω ώρα που σηκώθηκα, αλλά χάζευα. Απάντησα σε σχόλιά σας, χάζευα άλλα κανάλια. Έκανα έναν ουρό στο μπέμπι, τον άλλαξα ένα μπιπιλίνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Τώρα είναι 10 και 4, τα ζουζούμια τα μεγάλα ακόμη κοιμούνται. Εχθές έβαλα για πρώτη φορά φακούς επαφής, χωρίς χρώμα. Δεν θέλω χρώματα κτλ. Φακούς επαφής να διώξω τη στραβωμάρα μου. Όχι ότι έχω πολύ, είναι 25,5 έχω. Απλά είναι και αστιγματισμός και υπερμετροπία. Μόνη πρεσβειοποία μας λείπει, θα έρθει και αυτή σε λίγα χρόνια. Την περιμένουμε. Έβαλα για πρώτη φορά φακούς επαφής. Με πήρε κανένα μισάωρο μέχρι να καταφέρω να τοποθετήσω το φακό. Μετά τους άλλαξα. Άλλη μια φορά τους έβγαλα και τους ξαναέβαλα μετά από κάποιες ώρες για να ξεκουραστούν λίγο τα μάτια, γιατί άρχισαν να με ενοχλούν. Οπότε χθες πήγαμε στην εκκλησία στον επιτάφιο και δεν φόραγα γυαλιά. Θέλω ρε παιδί μου να κάνω ένα μακιγιάζ, να σου μιλάω εδώ, να κάνουμε ένα live και να σε βλέπω, να βλέπω τα σχόλιά σου. Θέλω να κάθομαι στην τηλεόραση και να μην φοράω πάντα τα γυαλιά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε παντζούρι. Εχθές είχε μια φανταστική ημέρα. Σήμερα είναι με τη σκόνη της Αφρικής από ό,τι φαίνεται πάλι. Μου το είπε χθες ο Χρήστος ότι θα έρθει πάλι αυτή η ωραία σκόνη καταπληκτική. Οπότε ναι. Τουλάχιστον να μας κρατήσει να μην βρέξει ούτε σήμερα ούτε αύριο που θα ψήσουμε. Εμείς δεν θα βάλουμε αρνί γιατί δουλεύει ο Χρήστος και δουλεύει και ο κουμπάρος μας ο ένας που έχουμε κανονίσει να μαζευτούμε. Οπότε δεν θα ψήσουμε αρνί, κατσίκι κτλ. Θα βάλουμε άλλα πράγματα πάνω στην ψησταριά, γιατί δεν προλαβαίνει κανείς να κάτσει και να βάλει από το χάραμα το αρνί ή το κατσίκι. Ζουζουνάκι, ζουζουνάκι, σ' αγαπώ. Αγάπη μου, αγάπη μου, τι είναι ζουζουνάκι. Σαλάκια. Ζουζουνάκι. Τι είναι. Άγγελε. Έλα. Έλα. Πάμε μέσα. Πάμε. Εχθές πήγε η φίλη μου η Πόπη στο τζάμπο και της είπα να μου πάρει αυτά εδώ. Γιατί εγώ δεν έχω ούτε εμβόλιο ούτε τίποτα. Έπρεπε να κάνω rapid. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε καλτσάκια σε αυτά τα όμορφα τα πατουσίνια. Τα όμορφα, τι έχει εδώ πέρα, τι είναι αυτό το μαυράκι. Σε αυτά τα όμορφα τα πατουσινάκια. Παιδιά. Ha ha.
άλλα μακιά, πάλι μακιά, κάνουν όλα τα παιδάκια. Κουπέπε, κουπέπε, κι ο μπαμπακάς έρχεται να του φέρει κάτι τι. Όχι, δεν σε πειράζω άλλο. Δεν με φτάνουν όλα, δεν έχω και την τρελή. Έχω και την τρελή. Έχω και την τρελή. Άι Μαρία από εδώ. Άι Μαρία. Τρελή. Τα σκουπίδια ξέχασε να τα πάρει ο Χρύς όπως βλέπετε. Τρελή. Τρελός, τη λέω εντελώς. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάω. Εδώ δείτε. Μπορεί να το κάνει αυτό επί μισή ώρα σίγουρα. Όρεξη να έχω να την πειράζω. Τι κάνει, Άγγελη τρελή, τι κάνει. Τι κάνει. Τι κάνει. Τι κάνει. Τι κάνει. Μη, όταν σου απλώνει ο Άγγελος το χέρι. Μπράβο, Άγγελε, καλή. Όχι την ουρά. Όχι την ουρά. Ναι, μωρή, στο σωστό σημείο πήγες και κάτσες, χλωρή. Κάτσε. Κάτσε. Μπράβο. Γεια σου. Μη. Τι είπα. Έλα εδώ. Κάτσε. Γεια σου. Άγγελε, τι θα κάνουμε τώρα, εδώ θα κάτσουμε καμιά ώρα. Ντέι. Ναι, ναι, ναι. Άκη, ας την κάμερα. Ας την κάμερα, ξανθό μπάμπουρα. Έφτιαξα τώρα λίγο τα μαξιλάρια του καναπέ. Ένα σκουπισματάκι θα το ρίξω. Κάθε μέρα σκουπίζω, ειδικά το καλοκαίρι. Που δεν είναι τα χαλιά, κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω βγάλει από χθες μοσχαράκι, έχω τα μαρούλια εκεί, κρεμμύδια, θα μου φέρει και πράσινη κουμπάρα μου το απόγευμα να κάνουμε την μαγειρίτσα φρικασέ στην ουσία, διαφορετική τελείως. Έχω φαναράκια εδώ για την Ανάσταση, για να μην μας σβήσει φωτιά. Αν και ήθελα να πάρω κάτι άλλο, αλλά δεν βρήκε η Πόπη, με γυαλί που δεν περνάει καν ο αέρας μέσα, για να μην μας το σβήσει. Τώρα θέλω λίγο να ξεχωρίσω τη δική μου την τσάντα. Βλέπεις μαράκι? Που έχω την τσάντα που μου στείλες και την τσάντα του μπέμπι, να τα ξεχωρίσω λίγο γιατί έχουν χίλιο μπερδευτεί. Με βολεύει πάρα πολύ και αυτό. Αυτό δεν θυμάμαι αν σας το έδειξα στο τελευταίο vlog ή όχι, στο μεγάλο το vlog. Ήταν μέσα στο πακέτο, νομίζω δεν σας το έδειξα γιατί δεν τράβαγε ο Γιώργος. Αυτό με βολεύει πάρα πολύ. Μπαίνει κινητό, μπαίνουν κάρτες, μπαίνουν χρήματα. Το φόραγα εχθές στην εκκλησία, στο λαιμό και ήμουνα κομπλέ, ούτε τσάντες οτιδήποτε μαζί. Έτοιμες οι τσάντες, υπό έλεγχο. Μία η μπαταρία καπούτ δεν έχει καθόλου από την κάμερα. Και τώρα και αυτή δεν έχει. Ελπίζω να έχουμε εδώ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε
να τραβάμε την ημέρα μας. Σήμερα έχουμε χτένισμα, έχουμε μακιγιάζ, έχουμε ντύσιμο, έχουμε πολλά. Επίσης θέλει καθάρισμα, ο καθρέφτης μου είναι χάλια. Bingo, με ένα 70% καλά είμαστε. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε μάζεξ, γιατί βλέπετε εδώ τι γίνεται. Να καθαρίσουμε λίγο τον καθρέφτη. Όταν ξεσκονίσω κάτι, ξεκινάω μετά με όλα. Χθες ο Χρήστος καθάρισε το μπάνιο με χλωρίνη. Καθάρισα εγώ αυτά τώρα το πρωί, πάλι δαχτυλιές έχουν, δεν φεύγουν ποτέ παιδιά. Ποτέ. Είναι η φάρα του έπιπλου. Τώρα τα πλένω χέρια γιατί έχουν γεμίσει και αυτά. Όσο να είναι να δεις σκόνη. Εχθές έτριψε ο Χρήστος στην μπανιέρα. Γιατί εγώ δεν μπορώ τη χλωρίνη με το άσθημα. Μου την έχει απαγορεύσει ο γιατρός κανονικά. Οπότε είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω στο σπίτι. Στην λεκάνη έτσι θα ρίξω μπαμπαμ ή θα βάλω ντετόλ που δεν μυρίζει τόσο πολύ σαν τη χλωρίνη. Δεν μου δημιουργεί πρόβλημα. Έκανα τώρα καθρέφτη. Την λεκάνη την κάνω κάθε μέρα. Μπορεί και δύο φορές μέσα στη μέρα. Πάμε να πλύνουμε προσωπάκι γιατί έχω ξεκινήσει τελείως λάθος τη ρουτίνα μου. Συνήθως με το που σηκωθώ θα έρθω να πλύνω πρόσωπο, δόντια κτλ. Θα βάλω τις κρέμες μου, αλλά σήμερα ξεκίνησα με δουλειές. Πάμε να σαπουνιστούμε. Με την οδοντόκρεμα που σας έλεγα ότι θα σας πω, έχω δει αλλαγή αρκετή. Aim White Now είναι το δεύτερο σωληνάρι που αδειάζομαι. Τη χρησιμοποιούμε περίπου εδώ και 1,5 μήνα, 2, κάπου εκεί. Έχω δει διαφορά στα δόντια μου στην απόχρωση. Νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έχει γίνει θαύμα. Έχουμε πει δεν είναι όλων η πάστα κατάλευκη και ούτε θέλουμε να γίνουμε το χαμόγελο το ψεύτικο της Crest. Υγιή δόντια δεν είναι μόνο τα κατάλευκα, δηλαδή να είναι έτσι το ψεύτικο. Λοιπόν, τώρα βάζω τον οτική λοσιόν για να βάλω τις κρέμες μου. Μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνω καμιά μάσκα ή να κάνω αύριο, θα δω. Γιατί έχω σκοπό να κάνω έντονο μακιγιάζ σήμερα που είναι Ανάσταση και μπορούμε να βαφτούμε κτλ. Αλλά κάνω ένα smokey eye σήμερα. Πρώτο Θεός να με αφήσουν τα ζουζούνια μου, έτσι, γιατί δεν είναι ωραίο να σχεδιάζεις και να μη σου βγαίνουν. Συνεχίζω με Tommy G, έχει ακόμη αρκετή ποσότητα. Με το γάλα γαϊδούρας, την ενυδατική. Η Αλεξάνδρα κάθεται με τον μπέμπι. Της έβαλα πριν λίγο γάλα. Λοιπόν, θα πλύνω τώρα πάλι τα χέρια μου, μην μπουν κρέμες, για να βάλω φακούς επαφής. Όσοι φοράτε φακούς επαφής μπορείτε να με καταλάβετε, έχω βρει το φως μου. Γιατί τους χτύπωσα τις μίξες. Μπράβο, Αλεξάνδρο μου. Ο ένας ο βακός μπήκε. Και θέλει να βγάλει τα τέτοια του για να χτυπήσει τα μικρά. Ποια? Τα χρώματα. Τα παζλ. Τα μικρά. Α, εντάξει, δεν πειράζει, άστα να. Γι' αυτό εγώ θα χτυπήσω προς τη μούλη του, γιατί κάθεται έτσι κοντά. Βλέπε τον εσύ και έρχομαι εγώ. Και γι' αυτό το γυρίζω, καθιστώ. Μπράβο, αγάπη. Και κρύει όλη την ώρα. Τα είπα όλα. Με γελάς, τα είπα όλα στη μαμά. Τι Αλεξάνδρα είναι. Μπήκαν οι φακοί επαφής. Δεν με πήρε πολύ. 6 λεπτάκια με πήρε, περίπου με 7, για να τους βάλω. Είναι.
Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι το ζώρικο. Πήρα απόφαση τώρα στα 30 να βάλω φακούς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις δουλίτσες μας. Μάλλον να συνεχίσουμε, όχι να ξεκινήσουμε. Έχουμε ξεκινήσει από αρκετά νωρίς. Το μαλλί σήμερα σκέφτομαι να το κάνω σε σγουρό. Δεν θέλω να το αφήσω πάλι ίσιο. Το έχω ίσιο τόσες μέρες, κάτι απλό, γιατί εντάξει, δεν χτενιζόμαστε. Καλό είναι τουλάχιστον να μην χτενιζόμαστε αυτές τις μέρες. Δεν ήταν κάτι γιορτινό. Σήμερα που είναι κάτι γιορτινό, σκέφτομαι να κάνω έτσι κάνα χτένιες, μου κάμια μπούκλα, να βάλω μισά πάνω, μισά κάτω. Θα δω τι θα κάνω. Πώς θα μου βγει. Πάμε μέσα τώρα στο μπέμπι, αρκετά κάτσαμε στο μπάνιο. Να αρωματιστούμε μόνο λίγο. Δεν βάζω χαμηλά εδώ γιατί θυλάζουμε, οπότε κατ' εμέ είναι απαγορευτικό. Θα παίξουμε. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 11. Σε μία ώρα πρέπει να έχω ανεβάσει το καινούριο vlog. Της μιας ώρας, τεράστιο. Έλα Άγγελ εδώ, ας την κάμερα. Ας την κάμερα, εδώ να παίξουμε. Έλα. Κοίτα. Τι είναι αυτά, Άγγελε? Μελισσούλα. Κροκόδιλος. Πάντα. Καμήλα. Ζεύρα. Μαϊμουδάκι, ελεφαντάκι, καταλουδίτσα. Την κάμερα κοιτά αυτός. Τι άλλο να σου δώσω? Έλα, το πιεσόμετρο της Αλεξάνδρας. Έτσι. Παραδίνεται, αν του κάνεις μασάζ, παραδίνεται, δεν θέλει κάτι άλλο. Εγώ το χαϊδεύω, δεν το κάνω έτσι. Δεν το κάνω δυνατά. Καλημέρα! Η κύρα σκορπάει φιλιά. Κύρα, τι κάνεις? Κάτσε. Κάτσε. Κάτω. Μπράβο. Κάτσε. Κάτω. Μπράβο. Εσύ εδώ τι κάνεις, μάχεσαι μόνος σου, παλεύεις? Πού θα πας, πού θα πας, που πας προς τα πίσω? Πού θα πας? Λοιπόν, όπως κάθεται και παίζει, είναι εδώ αραχτά και τα άλλα τρία τα ζυζάνια. Πάω στο λάπτοπ να τελειώσω τις λεπτομέρειες για να σας ξεκλειδώσω το βίντεο. Η ώρα είναι 11:25. Κλαίω με την Αλεξάνδρα. Του λέει, καλέ, πόσα παιχνίδια έχεις πάνω εδώ? Δεν μπορείς ούτε μια βολτίτσα να κάνεις, γλυκέ μου. Και του μαζεύει τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε κάρτες στο βίντεο. Έχω βάλει τον μπέμπαρο εδώ και έχω καθαρίσει 3 μπανάνες, 2 κόκκινα μήλα, 3 χλάδια. Θα κάνω φρουτόκρεμα να φάνε και τα 3 τα ζυζάνια και να πιω κι εγώ σμούθι για πρωινό, οπότε έχω προσθέσει και λίγο νερό. George, hi. Για τον Άγγελο, το γάλα της μαμάς είναι καλύτερο από οτιδήποτε άλλο, ελπίζω να φάει λίγο. Αχ, αυτός ο θυλασμός, παιδιά, με καταλαβαίνετε μόνο όσες έχετε θυλάσει ότι τα παιδιά κόβουν το φαγητό και είναι μόνο στο στήθος, τώρα με τα δόντια ειδικά. Λοιπόν, πάω να βάλω βιολογικό γάλα ελαφρύ μέσα στη φορτόκρεμα που έχει μείνει. Ο Γιώργος δεν πίναγε, οπότε έφαγε 2 μπουκές και τα άφησε, του είπα θα το φας, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό θα φάει μετά και θα βάλω και φράουλες κατεψυγμένες για το σμούθι μου. Είναι υπερτούμπανο το milkshake μου. Υπερτούμπανο. Πάμε να ξεκλειδώσουμε το βίντεο γιατί κοντεύει 12. Σε ένα λεπτό. Δείτε εδώ. Λέω κοντεύει 12 και σε ένα λεπτό είναι 12. Να ξεκλειδώσω το βίντεο, να απαντήσω σε κάτι mail που θέλω. Να ρίξω τα αρχεία που έχω τραβήξει από χθες μέχρι και τώρα. Στο πρόγραμμα. Και ό,τι προλάβω να μοντάρω, που δεν νομίζω να προλάβω κάτι, μόνο θα ρίξω τα αρχεία πιστεύω. Χαμήλω σε παρακαλώ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Γιατί του μπέμπι είναι η ώρα του για ύπνο, παρόλο που ξυπνήσαμε αργά, κατά τις 12 η ώρα
Θέλει να πέφτει για ύπνο. Με ενοχλούν λίγο οι φακοί, αλλά οκ. Έχω πλύνει το κρέας μου με νερό και με ξύδι και στη συνέχεια το κόβω σε μικρά κομματάκια για να το ψιλοτσιγαρίσω. Όπως είδατε, ψιλόκοψα το μοσχαράκι. Μοσχαράκι φιλέτο έχω πάρει γιατί... για το φρικασέ μου θα το πω, γιατί μαγειρίτσα δεν είναι σε καμία περίπτωση. Πάμε να κλείσουμε το καπάκι της χύτρας. Το βάζω από τώρα, που είναι 12.30 ώρα. Να τελειώνω με το μοσχαράκι, έτσι ώστε να βάλω μετά πλυβράση, πράσα, κρεμμυδάκι φρέσκο, κρεμμυδάκι ξερό και το μαρούλι. Οπότε το απόγευμα θα πλύνω μαρούλια και όλα τα άλλα για να βάλω μια τελική βράση, τα μπαχαρικά και όλα τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον έχω το μοσχαράκι έτοιμο από τώρα. Δεν πρόλαβα καν να περάσω τα αρχεία. Είδατε που σας είπα ότι θα θέλει ο μπέμπης να τον κοιμήσω. Τώρα πάω να περάσω τα αρχεία. Έχουμε και λέμε, η ώρα είναι 1:10 και αυτά που έχω κάνει είναι: τέλειωσα με το μοσχαράκι, είναι μουά, βγήκε τέλειο. Το έχω αφήσει στην άκρη. Παράλληλα με το μοσχαράκι πέρναγα τα αρχεία στον υπολογιστή, γι' αυτό δεν μπορούσα να σας δείξω. Είχα την κάμερα εκεί που τραβάω. Γίνε Αλεξανδρούλα μου λίγο να σε δω. Κάναμε το μαλάκι μας. Αρέσει? Ναι. Σ' αρέσει? Ναι. Και έχω βάλει και για μένα να ζεσταίνεται το μηχάνημα το Kemei, να κάνω μπούκλες ελαφριές. Οπότε αυτό είναι το πριν. Τέρμα ίσιο, πιο ίσιο δεν πάει το μαλάκι μου. Πάμε να βάλουμε θέρμο προστατευτικό. Όχι μόνο στα από πάνω και στα μέσα. Τις άκρες προς τα πάνω. Για να μην σπάει η τρίχα. Κάνω από τώρα τα μαλλιά που κοιμάται το μωρό. Για να μην έχω τα μαλλιά μετά. Να έχω μόνο το μακιγιάζ το βράδυ. Να βρω και τι ρούχα θα βάλουμε. Να βρω και στα τρία τα ζυζάνια και για εμένα τι θα βάλω. Μετά θα πέσει η μπούκλα, οπότε δεν με ενδιαφέρει να είναι και λίγο πιο μαζεμένη, πιο ανεβασμένη πάνω. Γιατί έχουμε όλη τη μέρα μπροστά, έτσι, μέχρι το βράδυ. Έχουμε το περιθώριο να προλάβει να πέσει, αφήστε που μπορώ να τις ανοίξω και με τα δάχτυλα. Η Αλεξάνδρα κάνει παζλ, ο μπέμπης κοιμάται ακόμη, γι' αυτό καταφέρνω και κάνουμε το μαλλί όπως είπαμε. Και ο Γιώργος βλέπει παιδικά, σε λίγο θα κλείσω την τηλεόραση όμως. Και θέλω να δω τι θα φτιάξω να φάμε για σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι και σήμερα πρέπει να φάμε, έτσι. Πέρα από το βράδυ που θα φάμε το φρικασέ παύλα μαγειρίτσα. Τα μαλλιά σκέφτομαι να τα κάνω αντάβγες αρχές Ιουνίου πριν τη βάφτιση. Το ξαναλέω γιατί έχουμε και καινούργιους εδώ στο κανάλι. Βλέπετε τι ωραίες βγαίνουν, να. Είναι λίγο πιο επίσημο όταν έχεις ίσιο μαλλί και είσαι κάθε μέρα με ίσιο μαλλί. Η μπούκλα είναι λίγο πιο επίσημη, κακά τα ψέματα. Γιορτινές μέρες έχουμε, γιατί να μην φτιαχτούμε λίγο, να φτιάξει και λίγο η ψυχολογία μας. Από χθες ξεκίνησα λίγη γυμναστική στο σπίτι, έτσι, για να σφίξουν λίγο τα χεράκια και αυτή η χαλάρωση που υπάρχει κάτω από το μπρατσάκι. Να σφίξει όσο γίνεται η κυλίτσα, ποδαράκια, γλουτί, όλο το σώμα γενικά, οπότε από χθες ξεκίνησα. Ξεκινάω με λίγη ζούμπα στα βιντεάκια, κάνω υποτιθέμενο σχοινάκι, μου το είπε και μια κοπέλα, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν, μιλάω με τόσο κόσμο κάθε μέρα,
που να με συγχωρεί, δεν θυμάμαι. Κάνω δηλαδή λες και έχω σκηνάκι και χοροπηδάω. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Γενικά να ξέρετε ότι οι αερόβιες κινήσεις βοηθάνε πάρα πολύ στο να χάσεις την κυλίτσα, ειδικά μετά από εγκυμοσύνη. Εμένα με είχε βοηθήσει πολύ, όσοι είστε εδώ πέρα παλιοί και θυμάστε, όταν έκανα ζούμπα. Με είχε βοηθήσει πάρα πολύ σαν να φτιάξω το σώμα μου. Είχαν φανεί όλοι οι άνοκοιλιακοί στη δεύτερη, μετά τη δεύτερη γέννα, μετά την Αλεξάνδρα δηλαδή. Έτοιμη από εδώ πλευρά, λίγα έχουμε ακόμα, πάμε να κάνουμε και τα από εδώ. Σας κλείνω σε 3 λεπτά και θα έχω τελειώσει και τα πάνω. Αφρικανέ, αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Λοιπόν, έτοιμο το μαλλιάκι μου, με πήρε λίγο παραπάνω γιατί τις πάνω τις μπούκλες τις έκανα πιο ψηλές. Θα δω τι θα κάνω. Υπάρχει μια περίπτωση να κάνω ένα πιάσιμο πάνω, υπάρχει περίπτωση να το αφήσω έτσι κάτω, μου αρέσουν εμένα, έτσι σαν λιονταρίνα που είμαι. Θα δω τι θα κάνω. Προς το παρόν θα το αφήσω έτσι χαλαρά και βλέποντας και κάνοντας. Ξύπνησε ο μπεμπάκος, παίξαμε αρκετή ώρα, δεν σας έδειξα κάτι από αυτά. Πήγα τώρα τα παιδιά μέσα να κοιμηθούν και εγώ θα κάτσω να ράξω να δω λίγο τηλεόραση, να ξεκουραστώ. Αν με πάρει ο ύπνος, με πήρε. Πήρα και μια μιλόπιτα να φάω. Τα ζουζούνια εννοείται ότι δεν κοιμήθηκαν. Εννοείται ότι σηκώθηκαν 1.000.000 φορές. Ναι, Αλεξάνδρα. Ναι. Ήρθε η κουμπαρούλα μου να συνεχίσουμε. Το φρήκα σε ψεύτικη μαγειρίτσα. Την ψεύτα μαγειρίτσα. Να το μωρό. Αλόχα. Κάτσε λίγο με την ονά σου, ηρέμησε. Να, θα μαγειρέψουμε εδώ. Πρέπει να πιάσει τώρα. Δώστε μας ένα κουτάλι. Έλα, πάρε. Έλα, πάρε και εσύ κουτάλα. Εντάξει, έλα, πάμε να μαγειρέψουμε. Πάμε να ανακατέψουμε. Έλα, βοηθείς τη μαμά. Μικρό σεφ. Λοιπόν, δεν σας έδειξα τώρα πως τα πλύναμε για όνομα. Πιστεύω όλοι ξέρετε. Έχουμε βάλει φρέσκο κρεμμύδι, ξερό κρεμμύδι, 2 σκελίδες μεγάλες σκόρδο, πράσα, 4 μεγάλα πράσα, σέλινο και ετοιμάζουμε και το μαρούλι. Ετοιμάζουμε και το μαρούλι, τώρα αυτά θα τα κλείσουμε να βράσουν καλά στη χύτρα, αφού βάλουμε και το κρέας μας να πάρει άλλη μία έτσι βράση, να μαλακώσει κι άλλο μαζί, να πάρει και τα μυρωδικά. Το οποίο το είχαμε, αν θυμάστε, από το πρωί έτοιμο. Θα βάλουμε και αλάτι πιπέρι από μπαχαρικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ναι, αφού θα πάει μετά το αυγολέμονο. Ναι, αλλά η κουτάλα είναι. Σάλια. Η κουτάλα είναι νόστιμη. Σάλια δεν ξέρω για το φαΐ σας πέσα. Ωραίο. Σ' αρέσει. Είσαι μια χαρούμενη φάτσα τώρα. Τι είναι αγάπη μου, τι είναι αγάπη μου, το κολούρι θα το φάμε ή... Τώρα έχουμε χειμώνα, να. Προσοχή με πνιγείς καλέ. Ναι, και μετά θέλουμε να κοιμηθείς, ε. Με αυτό το πλευρό να κοιμόμαστε, πες. Θέλεις. 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 Πες μαμά. Ξέρεις, έτσι. Πες μαμά. Αυτό πες είναι εκβιασμός. Τι είναι. Είναι βρε. Το πατουσίνι. Hey. Μιλάμε. Σεισμός γίνεται από κάτω. Μαμά κοίτα τι έγιαξω. Μαμά κοίτα τι έγιαξω. Ωραία. Πύραυλος. Ομορφιά μου είσαι. Όλα. Ποιος? Είδε τα τέτοια τώρα, δες τον που σε κοιτάει, Αλεξάνδρα, που τα πήρες. Έλα, έχω μερικά που έχουν περισσέψει. Δώσε τα.
έκανα και, και ένα live στο Instagram σύντομο για να σας πω καλή ανάσταση. Έχω βαφτεί. Έκανα ένα smoky gris μπλε και ένα κοραλί κραγιόν. Έχω φορέσει αυτά, ένα φορεματάκι και παιδιλάκια άκρος καλοκαιρινή. Μαρία, βλέπεις έτσι, τα τιμώ όλα και είχα και ίδια ζώνη, τι έχεις να πεις. Τώρα θα βγάλω τα ρούχα στα παιδιά να ντυθούν, η ώρα είναι 10, να ετοιμαστούν σιγά σιγά για να φεύγουμε. Έτοιμος και ο Γιώργος, φοράμε παπιγιόν, μπλε με εκρού, ένα μπλε με εκρού καμισάκι, εκρού κουστούμι. Κύριος, κύρια και η Αλεξάνδρα, ένα φόρμα, της έχω βάλει και μακριμάνικη μπλούζα που μας για να μην κρυώσει. Φιόγκο στα μαλάκια. Και είναι έτοιμη. Έτοιμη. Περιμένουμε να κατεβεί ο Χρήστος για να φύγουμε. Άνε, τις λαμπάδες δεν τις δείξαμε. Πασχαλίτσα. Έχω και μία με δέντρο, αλλά είναι στο σπίτι. Για το εμένα είναι μία... Με ανάγλυφα. Απλά με ρολά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσατε όλοι όμορφα. Εμείς έχουμε ξυπνήσει. Ο Χρήστος είχε πάει για δουλειά, γύρισε γύρω στις 10. Εγώ έχω ντυθεί τελείως αθλητικά σήμερα γιατί θα πάμε για ψήσιμο. Δεν χρειάζεται να βαφτώ και να κάνω και να ράνω. Έχει μείνει μπούκλα εννοείται από εχθές. Έχει γίνει έτσι ένα ελαφρύ ωραίο σπάσιμο. Βρε καλό στο παλικάρι μου που ήρθε στη μαμά. Πού πας? Πού πας? Πού πας? Και άλλη χλωρή. Έχω βρει ρούχα στα παιδιά. Ο Χρήστος κάθεται κόβει τη σηκωταριά. Γι' αυτό εγώ είμαι εξαφανισμένη. Είμαι από εδώ. Δεν την αντέχω καθόλου τη σηκωταριά. Έχουμε βγάλει τα κρέατα από χθες να ξεπαγώσουν. Όλα κομπλέ. Και σε λίγο θα φύγουμε να πάμε στο γκουμπάρο μου. Οπότε τα λέμε από εκεί. Ο Χρήστος εδώ ανάβει τη φουφού. Ο Άγγελος εδώ επιπυλάει το παπούτσι του, η χαρά του. Δεν τα έχουμε φορέσει ποτέ να τα πατήσουμε, οπότε είναι πεντακάθαρα. Τι είναι? Τι κάνεις εσύ? Πού είναι η κύρα? Κύρα! Πού είσαι μωρή? Πού είσαι μωρή? Πήγαινε να παίξεις, πήγαινε. Πού είναι η φέδρα, φέδρα? Να σας δείξω και τη χοντρή. Έλα εδώ χοντρή. Έλα εδώ. Πού είσαι μωρή? Είναι γριούλα αυτή, είναι γριούλα. Κοντεύει τα 10. Αυτή είναι του κουμπάρου μου παιδιά. Παίζουν μαζί, τσακώνονται, όλα μαζί. Πού τα σκυλάκια? Πού είναι τα βαβ βαβ βαβ? Πού είναι? Γελάς. Πού είναι τα νάτι φέδρα, νάτι θέλει να σε μυρίσει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα τεράστιο μπράβο στη Ρούλα γιατί δουλεύει και έκατσε και έφτιαξε από το βράδυ τζατζίκι και σαλάτα. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι, πήραμε το χρωματάκι μας, έτσι, κάτσε εδώ. Πήραμε το χρωματάκι μας σήμερα.
γερμανάκι εδώ. Θα έχουμε φαγητά, σίγουρα θα έχουμε και για αύριο φαγητά. Μόλις έκανε μπάνιο ο Γιώργος. Στραβό πλάνο, χωράτε με. Μόλις έκανε μπάνιο ο Γιώργος και τώρα του βρίσκω ρούχα. Να μπει και η Αλεξάνδρα να κάνει μπανάκι, να πάνε τη βοηθήσω να κάνουμε και τα μαλάκια μας. Για να μπούμε και εμείς μετά, να κάνω τον μπεμπάκο, να μπω εγώ μετά. Αύριο είναι η γιορτή μας. Η γιορτή δική μου και του Γιώργου. Γιώργος Γεωργία. Ο Χρήστος ευτυχώς δεν δουλεύει. Κάθεται. Γιώργο, έλα να ντυθείς. Οπότε αύριο λέμε μήπως κάνουμε κάτι, μήπως πάμε καμία βολτούλα, κάτι κάνουμε έτσι να διασκεδάσουμε. Θα κλείσω σήμερα αυτό το vlog γιατί τώρα έχω τις δουλειές να τελειώσω λίγο, να τακτοποιήσω κτλ. Επίσης είχα βάλει δύο πλυντήρια το πρωί, οπότε τώρα έχουν βγει από το στεγνοτήριο που το είχα βάλει. Το έβγαλα μόλις πρέπει να τα διπλώσω, να τα τακτοποιήσω στις ντουλάπες. Έχω να κάνω πολλά γενικά. Οπότε θα σας κλείσω, δεν θα σας χαιρετήσω. Ίσως ανοίξω την κάμερα απλά να χαιρετήσω αν δεν τραβήξω κάτι αύριο. Αλλά νομίζω ότι θα κρατήσω και τις γιορτές μας στο βίντεο και τότε θα το κλείσουμε αυτό το βίντεο. Σας κλείνω και θα ξανανοίξω αύριο. Κάπως έτσι έφτασε η στιγμή να κλείσω το βίντεο, δεν σας έχω τραβήξει κάτι από σήμερα, έκανα μακιγιάζ, ετοιμάσα τα παιδιά. Επέλεξα να πάμε στις Κούνιες να χαρούν τα παιδιά σήμερα που είναι η γιορτή δική μου και του Γιώργου. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, άπειρα τα μηνύματά σας στο Instagram, στο email, στα σχόλια κάτω από βίντεο, σε μηνύματα προσωπικά, τηλέφωνα. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να απαντήσω σε έναν ένα ξεχωριστά. Νομίζω πως όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είστε πάρα πολύ. Με κατασυγκινήσατε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Τώρα ο Χρήστος ζέστανε τα φαγητά που έχουμε από χθες τα ψητά. Να φάμε. Πάω να φάμε. Αυτό το βίντεο ελπίζω να ανέβει σύντομα αυτήν την εβδομάδα που έχει περάσει το Πάσχα. Και εμείς θα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Γιατί αυτό είναι που μετράει. Η ομορφιά, έχουμε πει, πηγάζει από μέσα μας. Πολλά φιλιά. Τελικά βγήκαμε και το απόγευμα μία βόλτα, φάγαμε κρεπούλα και μετά κάναμε βόλτα έτσι στο λιμάνι κάτω, μέσα στη Ρόδο. Περάσαμε εκπληκτικά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά. In my veins, I've been driving this train.